Έχουμε και την ιστορία μια 79χρονη, αν δεν κάνω λάθος, με τραυματισμό. Τραυμάτισε τον ίδιο του το γιο. Το γιο. Ναι. Μέσα στο σπίτι τους η γυναίκα αυτή αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα ψυχολογικά. Αυτό έγινε τα ξημερώματα, την ώρα που ο γιος της προφανώς κοιμόταν. Τον τραυμάτισε στο κεφάλι, είχε κάποιο τραύμα από παλαιότερη χειρουργική επέμβαση, έλειπε τμήμα από το κρανίο του και εκεί τον πίεσε με το δάχτυλό της. Δυστυχώς αυτή την αποτρόπαιη εικόνα είδε, ναι, δυστυχώς, ο σύζυγος της γυναίκας αυτής, η οποία διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Θα πρέπει να σας πω ότι ο άντρας κάλεσε το ΕΚΑΒ, κάλεσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί ο γιος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για να το κρατήσουν στη ζωή. Δίνει μάχη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Βρέθηκαν και ψαλίδια και μαχαίρι μέσα στο σπίτι, καθώς η γυναίκα αυτή 71 ετών φέρεται να προσπάθησε να αυτοκτονήσει, ναι. Να αυτοτραυματίσει και τουλάχιστον. Άρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Έκανα λάθος. Ναι, όχι, το λέω για να είμαστε ακριβείς σε σχέση με τις διώξεις και όλα τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου. Ο γιος, ναι, είναι στην εντατική. Ναι, ναι.